Ακούστε, παιδιά, στον τελευταίο αγώνα οι Πάνθηρες ήταν σαν ταινία με ζόμπι. Μας έχει σούρει αυτός και ζόμπι, μας έχει πει και τέρατα, μας έχει πει. Εντάξει, τώρα μας λένε ζόμπι, εσύ. Να μιλήσει γλάστα, θα βάλε ρε Χριστολίκη φωνή. Γιορτάζει 10 χρόνια στην Α κατηγορία του ποδοσφαίρου. Άντε ρε κουνήσου. Όλοι γνωρίζουμε τον Πέτρο Καρύμπα. Τον αείμνηστο πρόεδρο που ανέβασε την ομάδα στην κατηγορία των μεγάλων. Και όλοι ξέρουμε και αγαπάμε το γιο του. Και τωρινό πρόεδρο Στέλιος Καρύμπα. Πόσοι όμως από εμάς γνωρίζουμε τη σύζυγό του. Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μια σπουδαία γυναίκα. Περικλής Ασπασία. Μπέκαμ Βικτόρια. Μπραντ Αντζελίνα. Στην περίπτωσή μας τη λένε Βέρα. Σωστά? Σωστά. Η κόρη σου δεν είναι αυτή? Ναι, δίνει συνέντευξη. Να τη δούμε. Σιγά με τη δω. Εγώ της είπα να βγούμε μαζί, αλλά δεν ήθελε. Λες και μόνη της θα τα πει καλύτερα. Με τον κύριο Σκαρύμπα γνωριστήκατε στους Εθέρες, σωστά? Ναι, εγώ δούλευα σαν αεροσυνοδός τότε. Ιδύλιο. Παραμύθι. Εκείνος ο πρόεδρος των Πανθύρων. Και εκείνη η σταχτοπούτα αεροσυνοδός. Πρόεδρος ομάδας, σας εντυπωσίασε το γεγονός? Εγώ δεν είχα ιδέα. Για να πω την αλήθεια, τότε δεν παρακολουθούσα και πολύ ποδόσφαιρο. Λες και τον παρακολουθείς τώρα, μωρό μου. Θα καταλάβετε, όταν μου είπε ο Στέλιος ότι έχει τους Πάνθυρες, εγώ κατάλαβα ότι έχει ένα κτήμα με άγρια ζώα. Και η ευτυχία ολοκληρώθηκε με δύο παιδιά. Τη μικρή Ιουλία και το μικρό Πέτρος Καρύμπα, που έχει και το όνομα του παππού του. Φλόρα Φουντούκη, η μητέρα σας. Η πρώτη γυναίκα που είπε τον καιρό στην ελληνική τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι είχε το κηλικείο τότε και όταν ο κανονικός παρουσιαστής έσπασε το πόδι του, τον αντικατέστησε. Τυχερή η μαμά. Ναι. Τι μπανάλ προγράμματα είναι αυτά που βλέπουμε. Αλλάξτε το, σας παρακαλώ. Ο αδερφός σας είναι ηθοποιός. Δουλεύει με τον Ντεό Χατζιωάν. Α, τον σκηνοθέτη των εγγενείων της νέας λυρικής. Ναι, ανεβάζουν Ρωμαίο και Ιουλίατα. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Διάλειμμα! Μοναξιά. Η Βέρα Σκαρύμπα αισθάνεται μόνη? Πώς να αισθάνεσαι μόνη με δύο παιδιά και τον άντρα μου? Ασχολείστε με κάποιο σπορ, κυρία Σκαρύμπα? Τώρα πια όχι. Μικρή όταν ήμουνα, έκανα στίβο. Ήμουνα και 8η Βαλκανιονίκης στα 60 μέτρα. Στο γήπεδο δεν σας βλέπουμε συχνά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ με το ποδόσφαιρο είμαι σαν τη φέτα με το ψάρι. Οι Πάνθυρες δεν πάνε καλά φέτος. Α, ναι, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, οι φίλαθλοι μετά από 10 χρόνια ονειρεύονται έξοδο στο Europa League. Πρώην UEFA, πιστεύετε ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός? UEFA, γιατί όχι. Μια ευχή για την επέτειο της ομάδας στην Α κατηγορία, κυρία Σκαρύμπα. Να τα κατοστήσει. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να αλλάξω τη μικρή. Το μωρό και η ομάδα έχουν ένα κοινό φέτος. Σκατά τα κάνανε. Πρέπει να φοράω κάτι ιδιαίτερο? Τίποτα. Α, τίποτα ιδιαίτερο. Ναι. Και πού στρίβω ακριβώς την εθνική? Για πες μόνο. Ναι, στο κάστρο, στον κόμβο του κάστρου. Ναι. Ναι, σ' ακούω. Ναι. Τι μυρίζει έτσι? Ελενίζα την κανάει μπακαλάο. Μπακαλάο. Σκορδαλιά. Α, μπακαλιάρα σκορδαλιά. Α, το τελεβιζάο πήγε καλά? Χάλια μαύρα. Μια χαρά τα πήγε το τελεβιζάο. Δεν φταίσαι εσύ για τη μικρή. Όλα βαριά τα παίρνεις. Και εσύ όλα ελαφριά τα παίρνεις. Γιατί όχι, ναι, είμαστε, την υγειά μας έχουμε, λεφτά έχουμε. Ρε μπαμπά, αφού έχουμε λεφτά, γιατί δεν κάνεις μεταγραφές? Η ομάδα δεν πάει καλά. Θα κάνω, ρε Πετράν, θα κάνω και θα δεις. Στο τέλος της σεζόν θα βγούμε και UEFA. Αυτό το UEFA μας έφαγε. Καλά, έτσι λες κάθε χρόνο και στο τέλος με το ζόρι με κατηγορία. Δεν θέλω μούτρα. Καλή να έχει μούτρα ο μελλοντικός πρόεδρος των Πανθύρων. Μπαν μπαν! Έτοιμο τον μπακαλάο. Είδες τη συνέντευξη της Καρύμπα?
Πολύ γέλιο. Αλλά φέτος οι πάνθυρες για γέλια είναι ούτως ή άλλως. Ξεβράκο τι είμαστε. Η ομάδα θα βγει από τις. Ο Σκαρύμπας θα κάνει μεταγραφές. Ο Σκαρύμπας κοιμάται. Μία ήταν η εποχή, αγόρι μου. Τότε που ήταν ο γεροπάνθυρες. Θυμάσαι, κάθε χρόνο για το UEFA. Και μας πήρε ο άλλος τώρα εδώ πέρα και μας έχει καταντήσει γατάκια. Να πούμε και δύο λόγια για την ομάδα. Έλα, μωρό μου, ξυπνάω χαράματα. Γιατί δεν μου το πεις αυτό. Σου το είπα, πάω στην κοπαίδα για δουλειά. Όχι, καλή. Η ομάδα ανέβηκε στην Α2. Κοπλάρες. Όχι, δεν κοπλάρες. Εντάξει, είναι η πρώτη του φορά. Για να... Αυτό είναι μότο ανεμόπτερο. Το ανεμόπτερο είναι άλλο, μην τα μπερδεύεις. Όλα βέβαια είναι τριαξονικά. Τριαξονικά. Το ανεμόπτερο το τραβάει το υπερελαφρό αεροπλανάκι. Υπάρχει βέβαια και το αιωρόπτερο. Και το κολαιόπτερο. Αχα. Ούτε ένα αστείο, κυρία εκπαιδεύτρια, αμάν. Πολύ σκληρή είναι, γουστέρω. Είδες λάπτοπ. Γιατί είχε το άλλο, πριν 3 μήνες το αγόρασες. Αυτό είναι καλύτερο. Έχει και Link και θύρα VGA. Οπότε, στα λεφτά δεν καταλαβαίνεις εδώ. Ελενίζα, σήκωσέ το! Τέλειο, ε! Έχεις κάτι. Κακός μαθητής. Θα με τιμωρήσεις, κυρία εκπαιδεύτρια. Σταμάτα. Τίποτα. Αν με χρειαστείς, θα βρίσκομαι στο κηλικείο μου. Ελενίζα, το τηλέφωνο. Τι θέλεις να μας σκοτώσεις? Ναι. Μακάριστε και αείμιστε, αδερφέ. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ζήτω το Πρόεδρο, ζήτω το Πάνθηρες! Θεέ μου, δώσε μου τη δύναμη να αλλάξω αυτά που μπορώ και να δεχτώ αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω. Ο παππούς μου το είπε αυτό. Βέρα μου, είναι μια αναπάτηχη τραγωδία. Πρέπει να βρεις το κουράγιο να αντέξεις. Ποιος είναι ο κύριος? Βασίλης Καπετάνιος, αντιπρόεδρος των Πανθύρων. Το δεξιχέρι του Στέλιο. Το δεξιχέρι? Αυτό που δεν βρέθηκε ποτέ? Θέλω να σου μεταφέρω τη θλίψη και τα συλληπιτήρια του Δωσού και των παιχτών. Εγώ θα είμαι δίπλα σου, ό,τι χρειαστείς. Θα τα αναλάβω όλα εγώ. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Εσύ απλώς θα προεδρεύεις. Πού θα προεδρεύω? Στους Πάνθυρες. Α, νόμιζα ότι το ξέρεις. Καλά, άστο. Άστο, δεν είναι ώρα τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Κυρία Σκαρύμπα, τα θερμά μου συλληπιτήρια. Μιχάλης Καλπάκης, αρχηγός της ομάδας. Τι είναι ο αρχηγός, παράγοντας? Ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής. Και καπνίζεσαι? Κάνω 3-4 τη εβδομάδα, ούτε που το κατεβάζω. Πάλι καλά. Τώρα που θα γίνετε πρόεδρος, θα τα λέμε συχνότερα. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια.
Δηλαδή, εγώ τώρα θα γίνω πρόεδρος. Συλληπιτήριά μου. Εσείς το ξέρατε αυτό. Τα συλληπιτήριά μου. Να ζήσετε να το θυμόσαστε. Ευχαριστώ. Αυτό προβλέπει η Διαθήκη. Κληρονομείς από το Στέλιο την προεδρία της ομάδας. Τι να την κάνω την προεδρία, η περιουσία. Προεδρία ίσον περιουσία. Να σου εξηγήσω. Ξέρεις τις κατηγορίες στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ε? Αλφα εθνική, βήτα εθνική, γάμα εθνική. Ξέρω την αλφα εθνική που παίζουν οι Πάνθηρες. Ναι. Τι έχει κι άλλες. Ναι, ναι, χαμηλότερες. Λοιπόν. Αυτή είναι η περιουσία. Τα κίνητα, οι μετοχές, το εργοστάσιο τροφίμων και αυτό το τουβλάκι εδώ στη βάση είναι οι Πάνθηρες. Όλα αυτά σου ανήκουν υπό έναν όρο. Το τουβλάκι, δηλαδή η ομάδα, να μείνει στη θέση του, στην Αλφα Εθνική. Αν φύγει από τη θέση του, αν δηλαδή η ομάδα πέσει στη Β' Εθνική, τότε όλα καταραίουν. Το κατάλαβες, έτσι? Μην το βγάλω, μου πήρε μια μέρα να το φτιάξω. Δεν καταλαβαίνω. Ως πρόεδρος έχεις τον απόλυτο έλεγχο της περιουσίας. Αν όμως η ομάδα υποβιβαστεί, τότε καθερείσαι και τα χάνεις όλα. Άλλο πάλι και τούτο. Πώς το ήρθε το Στέλιο? Δεν φταίει ο Στέλιος. Φταίει ο πατέρας του. Αγαπούσε παθολογικά τους Πάνθηρες. Ήθελε να μείνουν για πάντα στην Αλφα Εθνική. Άφησε λοιπόν την περιουσία του στην ομάδα και στο Στέλιο τη θέση του Προέδρου. Για να μην χάσει τα λεφτά, ο Στέλιος έπρεπε να κρατήσει την ομάδα στην Αλφα Εθνική. Και τώρα είναι η σειρά μου δηλαδή. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι εκβιασμός. Της ομάδας. Ο πρόεδρος είναι ο απόλυτος διαχειριστής των κεφαλαίων υπό τον όρο παραμονή στην Αλφα Εθνική. Σύμφωνα με τις παράγραφους 2,2 και 2,3 του παρόντος. Να συνεχίσω. Μην ανησυχείτε. Εγώ είμαι σίγουρος. Θα τα καταφέρετε. Ανοίξω λίγο το παράθυρο, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Τα έστειλαν από το εργοστάσιο τροφίμων. Αντί για Στεφάνη. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου. Θα μας πεις για τη Διαθήκη. Όλο αυτό είναι η κληρονομιά, εντάξει. Και αυτό το κουτί εδώ κάτω είναι οι Πάνθηρες. Αν το τραβήξω, πέφτουν όλα. Καταλάβατε? Τι να καταλάβουμε, παιδί μου. Πρέπει να κρατήσω το κουτί στην Αλφα Εθνική. Αλλιώς θα συγκροτηθεί Δέλτα Σίγμα και σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3, 123, 124 θα καθαιρεθώ, θα κάνουν άλλο πρόεδρο και θα πεθάνουμε στην ψάθα. Ηρέμησε λίγο. Η ομάδα πρέπει να μείνει κατηγορία, ε. Και εσύ πρέπει να φροντίσεις γι' αυτό. Θα μείνουμε στην ψάθα, τέλος. Με έχεις για άχρηστη. Ωραία, είμαι άχρηστη. Εσύ που είσαι τόσο καλός ηθοποιός, γιατί δεν λες ένα ψέμα να μ' ανεβάσεις. Ποιος είναι ηθοποιός αυτός? Κομπάσος είναι. Δεν κατάλαβα. Ότι είσαι αφελής. Ο Τεό σε εκμεταλλεύεται. Πότε θα σε κάνει πρωταγωνιστή, παρακαλώ. Έτσι απλά γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλει εμπειρία. Τι εμπειρία, μαλακιά, και άλλη εμπειρία. 30 χρόνια γαϊδούρισε. Μπορούμε να γυρίσουμε στο κουτί. Να γυρίσουμε. Α, Ελενίτσα. Εσείς στη Βραζιλία ξέρετε από ποδόσφαιρο, ε. Ελενίζα, μαντάμ Φλόρα. Ελενίζα. Όχι Ελενίτσα. Καλά, τι Λοζάνη και Κοζάνη. Λέω εσύ από τη Βραζιλία που ξέρεις. Για πες μας τώρα τι κάνουμε. Κυρία Βέρα, να πάρει Πελέ. Ορίστε. Αυτή κάνει προτάσεις, δεν κοροϊδεύει. Ο Πελέ είναι 70 χρονών, ε, Βέρα. Εγώ φούτμπολ νάδα. Τίποτα. Μένα μ' αρέσει πατινά στον πάγο. Κατάλαβα. Γεια σας, είναι ο Βασίλης Καπετάνιος και είναι το Market TV. Jump Start, ένα καταπληκτικό πολυμίσερ που εγγυάται σε 7 μέρες ένα καινούριο σώμα, μια νέα ποιότητα ζωής. Περιέχει μία κανάτα, μία βάση κανάτας και το βασικό μηχάνημα το οποίο είναι το πολυμίσερ. Μας υπέρνετε και ένα βιβλιαράκι με πρόγραμμα 7 ημερών και τις 200 συνταγές χυμών από φρούτα. Καλώς την Προεδρίνα. Καλά, δεν έγινε ακόμα. Τώρα πάω στο Συμβούλιο. Ξέρεις που είναι? Πρώτη φορά έρχεσαι. Γνωριζόμαστε.
Μιχάλης Καλπάκης, αρχηγός της ομάδας. Α, έλα Μιχάλη. Es wie zu spät. Βάρτε. Μήπως ξέρεις που είναι γιατί έχω αργήσει. Στο τέλος του διαδρόμου αριστερά. Ποια ήταν αυτή? Η πρόεδρος της ομάδας. Προεδρίνα, η καινούργια μας. Δεν πάμε καλά, ε. Χάλια πάμε. Χάλια πάει η οικονομία. Εμείς πάμε σκατά. Οι εφημερίδες αυτές είναι παλιές. Τώρα πλέον μας λένε μέχρι και ρόμπες. Ξεκούμποτες. Έχω ανεβάσει πίεση. Έχω αρχίσει να ταράξω. Κύριε, σας παρακαλώ τώρα. Αυτά θα τα λύσουμε στο συμβούλιο. Δεν χρειάζεται να απασχολούμε την κυρία πρόεδρο. Εδώ. Ωραία. Και αυτό για την καλή αρχή. Α. Κύριε, η νέα πρόεδρος των Πανθύρων. Αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται να ξαναπατήσει εδώ. Ας τα όλα πάνε. Όλα θα πάνε κατευχήν. Αυτό βρήκες για να γεμίσεις το χρόνο σου. Ποιος μιλάει? Εσύ που πέταγες να χάζομαι το αεροπλανάκι. Μη μου μιλάς έτσι. Δεν είμαι ο Στέλιος, αλλά ένα πλάσμα της φαντασίας σου. Και δεν ήταν αεροπλανάκι, αλλά μότο ανεμόπτερο. Αφού είσαι πλάσμα της φαντασίας μου, γιατί μην πας κόντρα? Δεν σου πάω κόντρα. Εσύ έχεις εσωτερική σύγκρουση. Α, τα ξέρεις όλα, έτσι. Οπότε για πες, τι κάνουμε τώρα? Όλα θα πάνε κατευχήν. Αυτό είναι ατάκα του καπετάνιου. Τον εαυτό σου μιλάς, δεν έχω καινούργιο υλικό. Πάντως εγώ πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Αλήθεια? Όχι. Προσπαθώ να σε αναπάσω ψυχολογικά. Τι, πού ήταν? Πώς το πούμε, ρε! Έλα! Έλα, έλα πάνω μου, ρε! Πετρακό. Ποιος σε χτύπησε? Παιδί μου, ποιος σε χτύπησε? Να είσαι εδώ. Να με νοιάζει η μουλανία. Να μου πεις ποια είναι, να πάρω τηλέφωνο τις μανάδες τους. Δεν φταίνε αυτή, εγώ άρχισα. Εσύ? Αφού είσαι καλό παιδί. Με κοροϊδεύαν επειδή χάσαμε πάλι. Πάλι χάσαμε. Ναι, έλα ρε Πετράκο. Και λένε αυτοί βλακείς, εσύ θα κάθεσαι να τους ακούς. Δεν θέλω να τους ξαναχτυπήσεις, μου το υπόσχεσαι? Χαζούλη, κι αν χάσαμε τώρα, στον άλλο αγώνα θα κερδίσουμε, θα δεις. Τι ξέρεις εσύ, είσαι χαζή, δεν ξέρεις τίποτα. Μόνο ο μπαμπάς ήξερε. Φύγε, θέλω τον μπαμπά μου. Τέρμα τα βιφραγκά. Εφέτο οι Πάνθυρες λανσάρουν φοβερή κολεξιόν από παλτά. Και το ακριβότερο είναι ο Γκουνάρ Βασίλ. Γιατί λένε αυτό το μπουλούμπαση παλτό? Δεν έχεις δίκιο, Σταύρο, εγώ διαφωνώ. Ο Ελληνοτουρκός Κοτσέζος γκολκίπερ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο παππούς του από την Τρίπολη πήγε στο Εδιμβούργο και παντρεύτηκε τη γιαγιά του, η οποία ήταν Σκοτσέζα. Ανοίξανε μια ψαροταβέρνα. Κάπου εκεί η μάνα του γνώρισε τον Τούρκο πατέρα του. Επιστρέφει ο παίκτης μετά από τόσα χρόνια στην Αθήνα. Χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Άμα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, θα το στείλουμε δανεικό στη Χρυσάφη Τρικάλου. Να του ρίξουμε και μια βλάχα από δίπλα, να του φέρουμε και τον παππού του να του κάνει παρέα και του χρόνου βλέπουμε. Μα μεταγραφή είναι αυτή. Εγώ νομίζω ότι είσαι λίγο άδικος. Υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές. Μεταγραφή είναι να αγοράζουμε παίκτη, ε. Όχι τώρα, μωρέ Βέρα. Μη με διακόπτεις όλοι. Με τον διακόπτη, βλέπει και ντρώνε. Αύριο γράφει εξετάσεις. Κίνο. Πώς λένε το άλλο, πάμε στοίχημα. Τι θες τώρα, ρε μαμά? Εσύ κανένα πρόβλημα δηλαδή? Κάτσε και πέρα και ασχολήσουμε τη δουλειά σου. Facebook και. Τουλάχιστον κάτι κάνω. Χρήσιμο είναι το Facebook. Ενώ ορισμένοι εδώ μέσα που κάνουν τους άντρες και δεν κάνουν τίποτα. Κάνεις εκεί πέρα κάτι να σώσεις την αδερφή σου. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Ναι. Προσπαθώ να σώσω κάποιον. Έστω με το στοίχημα. Άσε μας τώρα. Το βλέπω, αγοράκι μου. Πάει, θα πεινάσουμε εδώ μέσα. Τι θες, παιδάκι μου τώρα? Τι πρέπει να κάνω, σεμινάρια ποδοσφαίρου? Άντε παράταμε. Γιατί δεν πάμε να φάμε κάπου έξω και να το συζητήσουμε? Ρε παιδιά, κάνα παίρνετε τώρα εδώ πέρα και χρεώνεστε για να λέτε τέτοιες αηθίες. Άθλοι οι Πάνθυρες για έναν ακόμα αγώνα. Έχουν δώσει πάρα πολλά. Καλά, 3-4-3, εδώ κανένα γλαθόν. Ποιο τι? 3-6-1. 3-4-2-3-1. Μόνο με τον Μαμαντού πες μπροστά. Τι μετράτε? Το σύστημα, κύριε. 3-4-2-1. Θα σε μάθω και μπάλα τώρα. Διώξε ρε. Πάει άμπαλι, άμπαλι. Και πάλι το λάθος του Μπαλτά. Ο αντίπαλος επιθετικός τον πέρασε σαν σταματημένο και σε ρυθμούς προπόνησης έγραψε το 2-0.
λίγο πριν το τέλος και θα πάρουν δύο εστίες και εγώ μαζί. Γιατί το κλείσατε? Άρε σκαρίμπα, μαύρη χείρα. Έθαψες τον άντρα σου, θα θάψεις και τον πάνθυρα. Συγγνώμη, την ξέρετε και μιλάτε έτσι. Τι να την ξέρω? Χρειάζεται να την ξέρω? Εσένα τώρα τι σε νοιάζει? Συμμαθήτρες είσαστε. Άρα και να την είχα εδώ, τι θα της έλεγα? Τι θα της λέγατε? Να πάει να πλύνει κανένα πιάτο. Το πλοίο βουλιάζει και αυτή είναι άφαντη. Μια φορά στο γήπεδο δεν την είδαμε. Μπορεί να έχει αφήσει κανένα το πόδι της. Ποιο να αφήσει το πόδι της, μαντάμ? Ο Τσομπάνης, άμα τα αφήσει τα γίδια μόνα του, τα τρώει ο λύκος. Μια ερώτηση για σένα από ο παδό μας. Γιατί δεν κάνει τίποτα η Σκαρίμπα? Τι να κάνει? Να βάλει μπουγάδα? Ας εμάς, ρε φίλε. Μην είσαι αυστηρός με το κορίτσι. Μπορεί να είναι καλή πρόεδρος. Η Σκαρίμπα, καλή πρόεδρος. Είναι σαν να λες Έλληνας που δεν κλέβει την εφορία, ρε. Η Βέρα είναι offside. Τα ακούς, μαντάμ? Ο Τσομπάνης, άμα τα αφήσει τα γίδια μόνα τους, τα τρώει ο λύκος. Τα γίδια είναι μόνα τους. Η Βέρα είναι offside. Να διοικείς την ομάδα? Καλά, αυτό είναι το πιο τρελό πράγμα που έχω ακούσει. Όχι, όχι, δηλαδή, εννοώ, γιατί να θες να κάνεις κάτι τέτοιο? Δεν κατάλαβες, Βασίλη, δεν θέλω, αναγκάζομαι. Τα γίδια είναι μόνα τους, θα τα φάνει λύκη. Ναι, η ομάδα περνάει μια φάση. Όμως, σου υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορούμε για να το ξεπεράσουμε. Γιατί δεν με πιστεύεις? Μα είσαι και εσύ για άχρηστη, ε? Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Απλώς το να διοικείς μια ομάδα είναι μεγάλη ευθύνη. Το ξέρω, αλλά το έχω πάρει απόφαση. Και θέλω να με στηρίξεις. Ε. Λοιπόν. Κύριε Γιώργο, το φορτηγό σας εμποδίζει. Μετακινήστε, παρακαλώ. Ίσως δεν είναι και τόσο τρελή ιδέα. Η πείρα μου, σε συνδυασμό με τη δική σου φρέσκια ματιά, μπορούν να μας βγάλουν από τις συμπληγάδες. Να μας οδηγήσουν στη γη Χαναάν. Και όπως θα έλεγε και ο παππούς μου, να μας δείξουν το φως στην άκρη του τούνελ. Συγγνώμη, αυτό το τελευταίο το έλεγε σίγουρα ο παππούς μου. Τέλος πάντων, εγώ το μόνο που θέλω είναι να είσαι δίπλα μου. Που δεν το έχεις, που πας να μπλέξεις? Γι' αυτό σας έφερα εσάς μαζί που ξέρετε να βοηθήσετε. Ναι, μα... Δεν έχει μα. Τα λεφτά που χάνεις στο στοίχημα ποιος τα πληρώνει, το θέατρο? Εγώ στο δίνω. Λοιπόν, τώρα θα βοηθήσεις, θες δεν θες? Τώρα σε τάποσε. Μα, ο Καλπάκης παίζει. Ναι, θα μπορέσει όμως να συνεχίσει έτσι για 90 λεπτά. Γιατί? Είναι μεγάλος. Αυτός έπαιζε χρόνια στη Γερμανία και γύρισε εδώ για να κλείσει την καριέρα του, ξέρεις? Δεν ξέρεις. Στην πρώτη του ομάδα. Α. Να βάζει την μπάλα στο Μαρτάο. Ποιος κάνει λάθος, είναι αφηρημένος. Κλέβος και τίδης. Θα κάνει μια πολύ να παραμείνει το αδέρα. Κύριες και κύριοι, είναι 0. Υπάρχει πίσω στο σκορ. Ρε Μαλτά, πού πας ρε Μαλτά, τι κάνεις? Πάσε μου μόρικο λίγο και θα μας την πεις κιόλας. Σε κάθε παιχνίδι δεν δύο λίρε. Ο άλλος τι κάνει, είναι κόσμο, δεν βλέπεις? Τι είναι το παιδί να παίξει το πικό, ρε? Όλα φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα. Τα προβλήματα και τους πάντες... Πόσο είπαμε κρατάει ο αγώνας? 90 λεπτά. Α. Απόψε στο γήπεδο βρίσκεται η νέα πρόεδρος, Βέρα Σκαρίμπα. Μια ερώτηση. Τι θα κάνετε για την άσχημη πορεία της ομάδας? Θα μπορείτε τον προπονητή. Μετά από 10 χρόνια η ομάδα κινδυνεύει. Μήπως σκέφτεστε να παραιτηθείτε? Τι δουλειά έχει μια γυναίκα στο ποδόσφαιρο? Να την μαλάκια. Πάρτε το μέτρο και πηγαίνετε στο αυτοκίνητο. Εσείς πού θα πείτε? Ε, θα δούμε τώρα. Τι θέλετε εδώ? Κοίτα με τις βιτρίνες. Συγγνώμη. Ε, παιδιά, η πρωινή θέλει να μας μιλήσει. Ωραίο το φίλι, ε! Τι να πω εγώ, πολύ ωραία παίξατε. Γίνεται να κερδίσετε την άλλη φορά. Πώς να κερδίσουμε, αφού δεν έχουμε πάγκο? Γιατί δεν παίρνουμε έναν.
Τι γελάς εσύ πάλι. Μιχάλης Καλπάκης, αρχηγός της ομάδας. Άντε. Ο Μάρκος είναι οι αναπληρωματικοί παίχτες. Με το πριν της παραμονής θα γίνει. Από πέρσι μας τον χρωστάμε. Άντε, αφήστε τη κάτω τώρα, κοντέματρα. Χαλέτε, πάλι μια γυναίκα. Είσαστε και γυμνοί. Ρίξτε κάτω πάνω σας. Θα πουδιάσετε. Ποια είναι η κυρία πάλι. Η μάνα της, τραβάς κανένα το ίδιο. Α, μαμά. Χαίρομαι πολύ. Μαμά του. Επίσης, Φλόρες, ευγενικό παιδί. Ο προπονητής σας πού είναι. Κοιμάται. Πού. Nova Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη αθλητικό. Τι με βάλες προπονητή, αφού γυμναστής είμαι. Μια χαρά τα πας. Αφού χάνουμε συνέχεια. Άσε τη σκέψη για μένα. Παπά. Χθες δεν είχε απαντήσει το πόδι στο γήπεδο και τώρα θέλει να το παίξει πρόεδρος. Λοιπόν, ήρθε για να μείνει. Πάρτε το απόφαση. Μαμά, μπορώ και μόνη μου. Το βλέπω. Εμένα, κυρία Σκαρύμπα, δεν με πειράζει που σε άσχεται από μπάλα. Αλλά αν θες να λες ότι είσαι πρόεδρος, πρέπει και να το δείχνεις. Ήρθαμε εμείς στην πτήση να σου μετά κάνεις. Ήρθαμε. Κάποιοι να μην μιλάνε, εντάξει, Μπαλτά. Τι πάει να πει αυτό, ρε μεγάλε. Ότι σέρνεσαι στο γήπεδο, ρε μεγάλε. Μίλησε και τανικό. Που σπάει παραμάζωμα όλα τα παγόβουνα. Φύγε ρε μυρωδιά που δεν μπορείς να στρίψεις. Έλα τώρα. Δάνη Μπουρνάμπας. Το παλτό! Πίσω, Ρωτάνιο! Πίσω! Συνάρεστε μόνος σας, Τιλόνι! Μόνος! Πίσω! Η αμυντική. Μπράβο και εδώ. Η μέση. Και το δεκάρι. Δηλαδή, ο Μαμαντού. Όχι, ο Μαμαντού είναι φορ και παίζει μεγάλη περιοχή. Κοίτα, αυτός βάζει τα γκολ. Ποιο είναι το δεκάρι. Ο Ροναλντίνιο. Αυτός είναι στη Μίλαν. Ποιο είναι το δεκάρι των Πανθύρων. Ο Γιαροσλάβ. Γιαροσλάβ, όχι Γιαροσλάβ. Το δεκάρι είναι ο Καλπάκης. Α, Μιχάλης Καλπάκης, αρχηγός της ομάδας. Τι κάνει το δεκάρι. Δίνει τις πάσεις του Μαμαντού για να βάζει τα κόρνερ, μαμά. Και χτυπάει και τα κόρνερ. Τι είναι τα κόρνερ. Α, εσύ είσαι κασκεγάιδαρο. Τι είναι πρωτομάδα, αυτά θέλουν πτυχίο. Δεν συζητάμε πολλά. Μάθε τουλάχιστον τα ονόματα των παικτών. Γιάροσλαβ, Γιάροσλαβ. Σε παρακαλώ, ήταν αγώνας αυτός. Έλα με τώρα. Το τσιριμπιμπίδι και τον κουκουμωτό και ξεφτιλιστήκαμε. Σε παρακαλώ, με τις κορδέλες που θα πάμε να παίξουμε τώρα. Θα μας την πέσουν, θα πάμε έτσι. Κύριε, σας παρακαλώ. Ας αφήσουμε και την κυρία πρόεδρο να μιλήσει. Λοιπόν, εγώ από ποδόσφαιρο δεν ξέρω, αλλά μάτια έχω και βλέπω. Η ομάδα δεν πάει καθόλου καλά. Πρέπει να κάνουμε μεταγραφές, να πάρουμε προπονητές. Ένα προπονητή. Πού να βρούμε προπονητή τέτοια εποχή. Γιατί μπορούμε να βρούμε παίκτες. Τέτοια περίοδο μόνο κάτι κρέατα έχουν μείνει χωρίς συμβόλαιο στην αγορά. Καλά, μην είμαστε απεσιόδοξοι. Μην χαλάμε και τα τσάκρα μας. Τα τσάκρα. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε θετικά. Τι προτείνετε. Να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Όχι. Ό,τι χρειαστεί η ομάδα, θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να βοηθήσουμε την κυρία Σκαρύμπα. Τέρμα. Θα πάρουμε και προπονητή, θα κάνουμε και μεταγραφές. Εντάξει, κυρία είναι δύσκολη, αλλά οι δύσκολοι κυρίοι θέλουν και δύσκολες αποφάσεις. Και στο φινάλε, ο καλός ο καπετάνιος στη Φουρτούνα δεν φαίνεται. Υπάρχει και άλλο θέμα. Η ψυχολογία της ομάδας είναι χάλια. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχει κανείς καμιά ιδέα. Ας προσευχηθούμε στον Κύριο να ευλογήσει αυτή την μπάλα. Και τα παπούτσια μας, πάτερ. Και τα παπούτσια. σκάστε και προσευχηθείτε.
Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Τι κάνουν αυτοί. Νίκα τη βασιλέψη κατά αυτή δεν είναι ορθόδοξη. Γι' αυτό σε φέρα την ξεματιάστρα. Εν δόξου δεσπίνη μου, Θεοτόκο και αϊπάθη. Αν σε όσον τις φυκάτου σας βοσυνόμη, δεν αλλάζει βοσο χέρι. Σε ζαφέρι τα πάσα φαντάζει, σε ζαφέρι τα πάσα φαντάζει. 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 Τι έπαθες? Παναγία μου! Στέ μου! Νίκο! Νίκο! Θες να πας κάπου? Έλεγα να πάρω κανένα γλυκό για τα παιδιά. Πού? Στο γωνιακό? Όχι, είναι ένα λίγο πιο μακριά από έχει ωραίο μιλφέγη. Νίκο, ξανάρχισες τον τζόγο. Μιλφέγη σου λέω, τζόγο μου λες. Δεν συνεννοούμαστε ρετέο. Νίκο, αν ξανάρχισες τον τζόγο, εμείς οι δύο να ξέρεις τελειώσαμε. Σοβαρά. Πάμε στοίχημα. Γιατί δεν πάμε και σε κανένα τελικό καμιά φορά? Σόπαρα, η βρωμιά έχει την οστιμιά της. Μα πώς σου τα πει αυτό? Τι είναι ο φάκελος? Έχω ραντεβού με τις Καρύπα μετά, να μιλήσουμε για μεταγραφές. Σε έχω ετοιμάσει κάτι προτάσεις. Λες και θα καταλάβει τίποτα. Α, καλώς. Μπαλτάς. Πού σε ρε Μπαλτά, όπου να θα σκάσει με την Καβιερινός. Τι περιμένουμε κι άλλον? Σαρε δημοσιογραφάκο. Άντε, ρε. Μου δώσ' και πλακίτσα. Εσύ είσαι ρε Νικολάκη, μας πέθανες ρε. Μπέβερε εν λόκερ, εν άρχισε. Ίσα που προλαβαίνεις. Ο κύριος Μπαλανέσκο δεν είστε? Ο Μπαλανέσκο δεν είναι αυτός? Το φάντασμα. Τι κάνει εδώ πέρα? Είδε και από έδει στην Αραβία και είπε πως βρήκα μια ομαδούλα να τον προσλάβει. Σοβαρά? Αυτός ο Ντάριο, πώς τον λένε, είναι καλός. Έπαθε ρήξη χιαστών πέρσι. Μπες στο YouTube να δούμε τον τελευταίο τάγμα. Όχι, καλύτερα θα πω στο Call Replay. Κάνω τετάτο να αποφεύγει τον αντίπαλο με τρίπλα. Κάνω τάτο να πανεκτά την μπάλα με παρεμπόδιση. Με τάκλινγκ αν είναι απαραίτητο. Σας παρουσιάζω τον νέο προπονητή των Πανθύρων, Ιον Μπαλανέσκου. Wow. Τουαλέτα. Πού είναι το τουαλέτα? Τόσο δεν είναι καθόλου καλά. Το να περπατήσει δεν μπορεί. Έχει πιει λιγάκι. Λιγάκι. Τι μου τον έφερε σε αυτόν τον πλακούλια, κάποιος είναι? Ο Ιον Μπαλανέσκου. Ο μεγαλύτερος προπονητής στον κόσμο. Μετά τον Μουρίνιο. 9 χρόνια στην Ελλάδα, 8 πρωταθλήματα. Ο άνθρωπος είναι ζωντανός μύθος. Αυτός που ξερνάει μισή ώρα στην τουαλέτα και πώς κατάντησε έτσι? Α, μεγάλη ιστορία. Πιάνει τη γυναίκα του μετά τον τελικό στο κρεβάτι με το σέντερφορ τον Κουρδακίδη. Το καημένο. Κερατάς κι αυτός. Από τότε άρχισε να πίνει πολύ. Το βλέπω. Βερά, δεν γίνονται θαύματα κάθε μέρα. Ψάχναμε για προπονητή και ο Θεός μας έστειλε έναν... Φτάσει την ομάδα πολύ ψηλά. Είσαι σίγουρος? Ναι. Να το πω στον καπετάνιο? Ναι. Πού θα πάτε? Κάπου ήσυχα. Για φαγητό.
Έχει τίμιο παιχνίδι, παίζει στην περιοχή. Κάθε έξοδος που κάνεις είναι μια καταστροφή. Σιχά βασική ομάδα, σιχά πρώτη εθνική. Κλώτσισες την ευκαιρία, έχεις υποδηλώσει. Σου βγάζω κάρτα. Σου έφερα κάτι παίκτες να δεις. Ωραία. Έχω φέρει κι εγώ κάτι προτάσεις. Θα μιλήσουμε και με ατζέντητες. Με εντυπωσιάζεις. Καλοί παίκτες είναι, αλλά ακριβοί. Α, καθόλου. Το ψέξα. Και πού σε, σου έχω και το καλύτερο. Βρήκα και προπονητή. Είναι ζωντανός μύθος. Ο Μπαλαρινέσκου. Μπαλανέσκου. Αυτόν. Αυτός είναι αλκοολικός. Πού τον βρήκες αυτό. Αυτός είναι κάπου στο Μπουτάν. Τώρα είναι σπίτι μου. Και θα το κόψει το ποτό μου. Το υποσχέθηκε. Είμαι πολύ χαρούμενη. Βρήκαμε παίκτες, βρήκαμε προπονητή. Η ομάδα θα πάρει τα πάνω της. Απ' το πάγκο έχω σηκώσει τις σκάλες, τις αλλαγές. Κάνουν ζεστάμα και τώρα θα σου κόψω τις μάχες. Σιχά βασική ομάδα, σιχά πρώτη εθνική. Κλώτσισε στην ευκαιρία. Η Προεδρίνα. Ο καπετάν Μιχάλης. Το ξέρει ο προπονητής που την Πεκροπίνης. Εγώ δίνω και την ψυχή μου για την ομάδα. Κάλατε. Ένα αστείο κάναμε. Δεν σηκώνω τέτοια αστεία. Τι έγινε? Ραντεβουδάκι με τον καπετάνιο. Συζητάμε για τις μεταγραφές. Α, και ποιους θα πάρετε? Το Βοσκόπουλο ή τον Κουρκούλη? Να τον προσέχεις τον καπετάνιο. Είναι μεγάλο λαμόγιο. Ο καπετάνιος. Τι εννοείς? Ξέρω τι σου λέω. Το μυρίζομαι. Εγώ μυρίζομαι μόνο αλκοόλ. Άντε, κάνε τη δουλειά σου. Να σε ευχαριστούμε πολύ! Με τον Καλπάκη, πώς θα πάτε? Εντάξει, δεν είμαστε και πρώτοι φίλοι. Γιατί ρωτάς? Τίποτα, μιας και είναι εδώ. Καλησπέρα. Κάποτε με ήθελαν όλες οι μεγάλες ομάδες της χώρας. Εγώ όμως προτίμησα να παίξω στη β' κατηγορία της Γερμανίας παρά να μείνω και να παίξω εναντίον των Πανθύρων. Ήτανε δύσκολα στην αρχή στην ξενιτιά. Μου έλειπε η ομάδα της καρδιάς μου, οι Πάνθυρες. Και τώρα ντρέπομαι για αυτούς. Παίξε, μαέστρο. Για σένα, Προεδρίνα. Πέρα, να σου συστήσω το Μάκη Κουλουβάκο. Καβουλάκο. Καβουλάκος, Καβουλάκος. Μεγάλο ταλέντο των Πανθύρων που δυστυχώς μας άφησε νωρίς. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, κυρία Σκαρύμπα. Κι εγώ. Κάτσε, Μάκη μου, κάτσε. Να κάτσω, Μην τον βλέπεις έτσι με αγγελικό πρόσωπο. Στο γήπεδο είναι φωνιές. Και την Κυριακή παίζει εναντίον μας. Αν ήσασταν πρόεδρος όταν ήμουν στους Πάνθυρες, θα το σκεφτόμουν πολύ για να φύγω. Και τώρα τρελό κορίτσο γελάς. Μα κατά βάθος κλαις και μ' αγαπάς. Ξέρεις, μιλήσαμε.
δεν είναι κακός. Καλός άνθρωπος είναι ο καημένος. Απλά πήρε λάθος δρόμο στη ζωή του. Ελπίζω να έχει δίκιο ο Νίκος γι' αυτόν. Ναι, μα δίκιο έχει. Είδες πως παίζει το μωρό. Έχει πεθυμίσει τα γονάκια του στη Ρουμανία. Ο τύπος. Έλα, έλα. Τι θέλει και ταραβερίζεται με τον Καβουλάκο. Δεν ξέρω ότι είναι αντίπαλος. Λες να παίξαν και την Εμμανουέλα μετά. Για το Γκρασοκανάτα τι λες. Το Μπαλανέσκου. Το έκαψε το ποτό. Αυτός. Άμα του βάλεις φωτιά θα αρπάξει ρε. Αυτός έπαινε και τις πετρελαιοπηγές εκεί που ήταν. Ξεχνάς ότι πήγε τελικό Champions League. Ξεχνάς που τάιζε γκαμίλες στο Ομάν. Στο Ντουμπάι δεν ήταν ρε. Στο Μπαχρέιν άσχετη. Στο Μπαχρέιν. Για καθρέφτη το έχεις. Κατάρ. Ας το Κατάρ. Την Κατάρα μου να έχει. Είναι σίγουρα στεγνός. Ναι, ναι. Τον έχουμε από κοντά, εγώ και η μαμά. Α, για να δούμε. Εγώ τώρα ξέρω όλοι εσύ τι σκέφτεστε. Αυτό εγώ είναι αλκοόλικ. Δίκιο έχετε. Δίκιο. Εγώ πήγα πάτο. Πάτο. Αλλά εγώ είπα, φτάνει πια. Έτσι και όλο το ομάδα πήγε πάτο. Πάτο. Γι' αυτό τι θα πιείτε. Τι θα πιείτε. Εγώ μια πορτοκαλάδα θα την έπινα. Coach. Τι θα πείτε. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Και μην ξεχνάτε. Α? Ζιβάγκο. Εδώ. Ζιβάγκο. Ζιβάγκο παίξει μας είναι. Καλά σου όμως τώρα. Εγκρίνεις. Άμα. Δεν σε καταλαβαίνω όμως, Ζασκάριμπα. Απ' τη μια κάνεις κίνηση μάτι με το Ρουμάνο και απ' την άλλη πας και φυλάς το τέκνο το εχθρό. Γεννήθηκα για την καταστροφή. Καλά το πας το τραγούδι, να το συνεχίσεις. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Έλα, πάμε, πάμε. Πανθήνες! Και πετεινή πάντα στο 1-1 σε έναν αγώνα που δεν διεκδικεί καθόλου δάχνες ποιότητες, κυρίες και κύριοι. Ο σινιόρ Μπαλανέσκου στο ντεπούτο του δεν βοηθάει καθόλου τους πάντες. Ο Καλπάκης γιατί έτυπατε τον καπετάνιο. Α, τα άμαδες στα κουτσομπολιά βλέπω. Για λέει. Όταν γύρισε ο Καλπάκης από τη Γερμανία, κατηγόρησε τον καπετάνιο ότι το πάριζε, λέει, τους παίκτες. Α, δεν ξέρω, τελικά δεν έγινε τίποτα. Και τι, έτσι κλέφτε το Καλπάκη και το είπα. Ξέρω εγώ, πάντως δεν αποδείχτηκε τίποτα. Θα γεμίσει ο Οικονομόπουλος. Εντελώς άστοχη, έξω από την πουλάνα σε τον χώρο Ρικοβότρια! Ναι, είναι μεγάλο παλαιό. Οι πάντηρες ξανά πίσω στο σκορ. Άρβαση, κοιμάσαι, Μουνάρβαση! Άσε ρε τσιφτώρα. Αντί να πιάσει την μπάλα, Μουνάρβαση έπιασε ακόμα ενιαίες. Γιατί τέτοιες εξόδους τους ζηλεύουν ακόμα και φαντάρι. Πάντηρες πετυχεί ένα βίος. Ζιβέγκο! Άντε πάλι το ρώσικο. Ζιβέγκο! Μάτια, 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 μάτια μου! Φιλαράκωσε καλά. Δεν βλέπω τίποτα, τίποτα. Να πω να σε κάνω αλλαγή. Όχι, ομάδα δεν ήθελε, μην το πεις τίποτα. Ρε, τι φιλώθηκες ρε, πρέπει να βγεις έξω. 15 έπρεπε να ταΐζεις, να φρετήρεις. 10 παιδιά. Ναι. Τόσο μικρός ρε και είσαι 10 παιδιά. Η Πετινή είναι στη μεσαία γραμμή. Κλέβει ο Καλπάκης με υπέροχο τρόπο. Πολύ ωραία σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει να βρει συμπαίχτη του. Βλέπει τον Παπαντού και του πετάει την μπάλα, ο οποίος φεύγει σε θέση φόρ. Μια καταπληκτική παλιά τον Καλπάκη. Ο Παπαντού μπαίνει μόνος του. Έληξε, έληξε! Ο Καβουλάκος τον περνάει σαν σταματημένο τον Παλτά που φαίνεται να έχει πρόβλημα εκεί πέρα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Καλπάκης τρέχει να καλύψει το λάθος του Παλτά. Βάζει το πόδι του με δύναμη, ανατρέπει τον Καβουλάκο και ο διαιτητής δίνει πέναλτι, κύριε Σκύρη. Πέναλτι και εγώ κάνει κάρτα στον Καλπάκη. Άσε με ρε Παλτά. Άσε με ρε Παλτά, μπούλι. Πού πάει, γιατί θέλει. Είναι κόκκινη κάρτα που βάλει. Κρίμα, θα μείνουμε λιγότεροι. Και τώρα ο Καβουλάκο.
ο Τεβλάκος έτοιμος απέναντι από τον Κουνάρβαση. Τελευταίες στιγμές του μάτς, θα σουτάρει και δυστυχώς 2-3. Γαμώτο. Κακή μέρα για τους Πάνθηρες, κυρίες και κύριοι, με πάρα πολλά λάθη. Άστοχη έξω από τον τερματοφύλακα στο δεύτερο γκολ. Κακή αμυντική λειτουργία από τον Πατά και οι Πάνθηρες πλέον φλερτάρουν με την ιδέα του υποβιβασμού. Μια χαρά σε βλέπω. Γιατί να μην είμαι. Όλα που πάνε καλά. Αυτός ο Καλπάκης, πώς σου φαίνεται? Με στο γήπεδο καλός είναι. Έξω έχει κάποια θέματα. Γιατί ρωτάς? Εσύ ρωτάς. Σωστά. Με τον εαυτό μου μιλάω. Πρέπει να ανησυχώ. Μοιάζει καλό παιδί πάντως. Ναι. 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 Γεια σας. Καλέσατε το γραφείο του Προέδρου των Μανθίων, Στέλιος Καρύμπα. Αυτή τη στιγμή απουσιάζουν. Αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Ευχαριστώ. Βέρα, Βέρα, έλα μάτια μου, έχεις αγώνα σήμερα, σήκω, έλα. Βέρα, Βέρα, έλα βρε μάνα μου, άνοιξε, έχεις κλειστεί εκεί μέσα από χτες. Βέρα, Νίκο, Νίκο, έλα σε παρακαλώ εσύ. Ήταν ο Μπαλανέσκου στον αγώνα. Δεν φταίει ο Μπαλανέσκου. Ο Μπαλτάς ήταν σε άλλο γήπεδο. Στη φάση του γκολ δεν έπαιζε άμυνα. Χόρευε τσάμικο.
Δεύτερη ήταν στη σειρά. Ευχαριστώ. Άλλη μία και τον Μπούλο οι Πάνθηρες. Μόνο με θαύμα μένουν στην κατηγορία. Μαθηματικά η ομάδα σώζεται και είμαι αισιόδοξος. Θαύματα γίνονται. Βέβαια. Ας πάρει τηλέφωνο Σκαρύμπα το Θεό να ζητήσει ένα. Άχι τη Β' Εθνική να είσαι κάτω. Ξεφτύλες. Το μόνο καλό είναι ότι δεν πατάει στο γήπεδο η πρόεδρινά της. Νίκο! Μαλάκα! Τι κάνεις, παιδί μου, τι κάνεις! Θα πατάω ληστές όλο τον κόσμο, ενωθείτε. Δεν το πιστεύω. Έλα! Μαζευόμαστε! Λοιπόν, μάγκες, θα μας μιλήσει ο κύριος καπετάνιος. Όπως έλεγε ο παππούς μου, ό,τι κατεβαίνει, ανεβαίνει. Ο παππού του καπετάνιου όλα τα είπε. Μόνοι 10 το λέει, το ξέφυγα. Του προλαβαίνει το Μόζη. Για να βοηθήσω λοιπόν τους Πάνθηρες να ανέβουν, κάναμε μια σπουδαία μεταγραφή. Σας παρουσιάζω τον Βάλτερ Αρισκούποβιτς. Χαφ! Καλώς άνησες. Μπράβο! Όχι απλώς παλτό, αμπέχονο. Καλπάκης! Το κύριε Βέρα πού είναι? Μαμά, τα παιδιά στο σχολείο είπανε πως είμαστε ροζ Πάνθηρες, όχι μαύροι. Και μια χαρά είναι και ροζ Πάνθηρες. Δεν πιστεύω ότι τσακώθηκες πάλι μαζί τους. Μαμά, γιατί δεν έρχεσαι στο γήπεδο? Η μαμά δεν ήταν και πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Θα έρθεις την Κυριακή. Καλά, θα δούμε. Άντε, ύπνο τώρα. Φίλοι. Μίλα μου, Ρουμάνικα, μίλα μου, Ρουμάνικα. Δούκουρες, Τρασιμπάνια, Δράκουλα, Τσαουσέσκου, Στεάουα, Βαλανές. Τι κάνεις εσύ εδώ? Πρέπει να έρθεις μαζί μου, πρέπει να σου δείξω κάτι. Πού να, τέτοια ώρα έχεις τρελαθεί. Τέτοια ώρα. Θα πιστέψουμε. Καλπάκι, ελπίζω να μην με κουβάλεις τζάμπα, γιατί βλέπω την πνευμονία να έρχεται. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Μια φορά είναι σύμπτωση. Αντί και δύο. Τρεις φορές είναι ραντεβού για δουλειές. Τα πουλάκια μου κάθε Παρασκευή στις 12. Καλά, μπορεί να έρθω να φάνε κανένα βρώμικο. Μας δουλεύεις τώρα. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Καλά, ντε, μη συγχύζεσαι. Είσαι και σε ηλικία εμφράγματος. Εννοώ ότι μπορεί απλά να μιλάνε. Δεν αποδεικνύει αυτό τίποτα. Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα. Το ξέρα! Φωτογραφική έφερες. Μπαλτάς, Γκανασούλη, Μαλεβίτη, out, έξω, δεν παίζει. Τι? Δεν παίζει. Τι λες ρε Κόσκα, τι μας βγάζεις έξω? Τι γιατί, για να ρωτάς ρε λαμόγιο. Ποιον είπες λαμόγιο ρε? Κάτ' ρε λαμόγιο ρε! Σε μια κίνηση έκπληξη από αυτές που συνηθίζει ο Μπαλανέσκου, άλλαξε την ενδεκάδα την τελευταία στιγμή. Μπαλτάς, Γκανασούλη και Μαλεβίτη δεν παίζουν. Μπορεί να φάει την περιουσία ο καπετάνιος. Είναι αντιπρόεδρος. Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό, αν η ομάδα υποβιβαστεί, εσύ θα καθαιρεθείς και θα γίνει πρόεδρος αυτός. Με περιουσία θα μείνει στους Πάνθηρες. Μην ξεχνάς, προεδρία ίσον περιουσία. Όποιος ελέγχει το ένα, ελέγχει και το άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Είναι μάγος ο Μαμαντού. Δείτε σε replay το απίστευτο γκολ της ισοφάρισης. Μπράβο, παιδιά! Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους έβγαλε. Στο σύμπαν για όλα υπάρχει μια εξήγηση. Και η πιο απλή είναι και η πιο πιθανή. Ο παππούς μου το λέγει αυτό. Ασχολιότανε με την κβαντική φυσική. Κβαντική? Καμιά σχέση με τη γέφυρα του ποταμού Κουβάη? Ναι, ρε, βοήθησε να τη φτιάξω. Θέλω να πω ότι κάποιος έχει αρχίσει και μας υποψιάζεται. Θα γίνει η σκιά του Καλπάκη. Ο Γιάρος λαβε έχει καλό πόδι. Και ψάχνει με σέντρα στο Μαμαντού που να το πω. Έχει ώρα ακόμα. Ένα λεπτό με τις καθυστερήσεις. Α, και στο παλιό δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Για τα παιδάκια σας το φτιάχνετε? Όχι. Για μένα. Είναι το πάθος μου. Ο Καλπάκης είναι έτοιμος.
αρχηγός γεννημένος για τα μεγάλα. Το διαμάντι της Μαύρης Υπήρου έλαμψε στην Ελλάδα και φώτισε όλο τον κόσμο. Και το διάστημα και το γαλαξία. Οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού είδαν με κατάνοιξη τη φάση του γκολ και ζήτησαν να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα δουν μόλις πατήσουν το πόδι τους στη γη. Και ο Παλανέσκου, πολύ σωστός, έβγαλε τα τρία παλτά από την ομάδα Καναστούλη, Μαλεβή, την Παλτά και τα βάλε του Λάβα γιατί πιάνει καλοκαιράκι. Προεδρά θα κάνει και μεταγραφές. Ρελέ να σου πει, κάνει την Μίλα, μίλα! Άμα δεν χάσουν από εδώ και πέρα... Ορίστε και τα νεράκια σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Αλέμ. Να φέρω κάτι άλλο. Εγώ είμαι εντάξει, ευχαριστώ. Σίγουρα να μην φέρω. Α, να το έφτιαξε ένα πολύ ωραίο γλυκό του κουταλιού η Ελενίτσα. Μπανάνα, να φέρω. Ελενίζα, ρε μαμά. Τώρα τι, Ελενίζα, Ελενίτσα, Ελενίτσα, τότε τι σημασία έχει. Να το φέρω εγώ το γλυκό. Εγώ είμαι εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει. Άμα θελήσετε κάτι, δηλαδή αλλάξετε γνώμη, φωνάζετε κι εγώ, ναι. Εντάξει. Με τη μαμά σου μοιάζεται. Άσε μας, ρε Μιχάλη. Τι με κοιτάς? Με είπες με το μικρό μου. Ήταν λάθος αυτό που έγινε στην καντίνα. Καλύτερα να... Συγγνώμη. Περνά για ερωτικό ραντεβουδάκι, I like the smell of napalm in the morning. It smells like... victory. Ποια η γάτα μυρίστηκε τα ποτήκια. Ποια είναι η γάτα, Σκαρύμπα? Πρέπει να μου βρεις καινούργια ποτήκια που παίζουν ακόμη για να τα φέρεις με το μέρος μου. Δύσκολο. Να μου στα μπάρει όλοι. Δεν θα πείσω τη Σκαρύμπα να καταστρέψει ό,τι προσπαθώ να φτιάξω εδώ και χρόνια. Τι λένε? Ομάδα, τον έχουμε! Κάτσε να μας τον δώσει και να μας πει και δυο λογάκια παραπάνω. Τι μου λέτε, βλέ? Πώς έχεις προσώπηση για κινητά, γιατί ψάχνω μία με τον Ντόναλντ Ντακ. Δεν κατάλαβα. Γιατί φωνάζεις? Δεν μπορώ να δουλέψω κι αλλού. Όχι. Μη φωνάζεις. Δεν φωνάζω. Έτσι φωνάζεις. Όχι εσύ. Ωραία, εντάξει, φωνάζουμε εκεί δύο. Ωραία. Λέγε μου. Ναι. Νίκο, Νίκο, κλείστο. Μισό λεπτό. Τους κάνουμε, Νίκο. Όχι, δεν μιλάω σε σένα. Ποιον μιλάς, Νίκο? Σε όποιον θέλω. Μη δεν κατάλαβα, δηλαδή, Ανάκη, θα μου κάνεις. Νίκο! Σταματήστε και οι δύο. Τι να κάνω τώρα? Την πάπια. Πεκίνο. Πηγαίνω. Ρε παλικάρι, αυτά τα κουκλάκια από πού τα φαίνεις? Κάτσε ρε, να σου πω, εγώ έχω TV Market και κάνω εισαγωγές. Ρε παιδί μου, δεν θα το χαλάσω, να το δω λίγο ρε, άστο ρε, να το δω. Τι είναι αυτό ρε? Καλά, φοβερό. Κοριός. Τι? Έλα εδώ. Κάστον! Ποιος είσαι ρε χαμούρι? Κιβώτε από σανίδες. Κιβώτε από σανίδες. Μην αυτό που θέλω, θα πας ξύλο. Κούτα. Ω, δεν φοράει. 4 γράμμα. Ωχ, δεν περνάει με τίποτα το ημίχρονο. Έχω πολλές ιδέες. Όταν φύγει ο καπετάνιος από τη μέση, θα κάνω πολλά πράγματα. Όταν φύγει ο καπετάνιος από τη μέση. Και ποιος θέλει που δεν έχουμε τίποτα εναντίον του? Εγώ?
Εγώ φταίω που με πήρε ο Τέο τηλέφωνο. Φυσικά και φταίει εσύ. Να τον μαζέψει λίγο. Νομίζω ότι μπορεί να ελέγχει τη ζωή σου. Τίποτα δεν έχουμε. Μόνο κάτι ασυναντησίε για γάτε και ποντίκια. Μα πήρε και χαμπάρι. Δεν ήθελα να σε τρομάξω. Δεν τρόμαξα. Σε ξάφνιασα όμω. Όπω ξάφνιασε εσύ εμένα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνει. Τι μου κάνει την Κινέζα. Σκαρυμπά, μην τα βάζεις μαζί μου. Γιατί παίζεις με τη φωτιά. Σε πατήσω. Εγώ θα σε πατήσω. Σαν σκουλίκι που είσαι. Και πότε όπως αν είδες, κάσα. Κάσα. You, Tommy. You, anytime. You give the ball to Yaros. This is okay. Yaros. You παίρνει τον μπάλα και δίνει τον καινούριο. Το καινούριο έφυγε πήγε το επίτευξη. Attack. Right? And when they are in our half, all together defense. And after, all together attack. Understand? Understand? Coach, γιατί το λες τα αγγλικά? Because I like it. Okay? Πρέπει να αλλάξω πού. Θα κάνουμε αντάβιτ. Τι έπαθες. Είδε μπάλα έκαιγε. Τι μπάλα, τι λες. Μπάλα έκαιγε. Φωτία, φωτία. Τις μπάλι. Τι λέει. Κάτω να λαεί. Κρίστιαν, έλα ρε, πάμε, σήκω, παίζει, ναι, μπάλα, ναι, μπάλα, έλα ρε, σύνελθε, ρε. Πάλε. Τώρα που σε βρήκα, δεν σ' αφήνω. Ταξί, ταξί. Σε παρακαλώ, φύγε από εδώ, φύγε. Παλαιό, μπορείτε να πάτε στο παλαιό φαλαιό. Πάμε. Φύγε. Ποιος. Αράχνα. Αράχνη, πήγε! Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Ποιος έχει πιο ωραίο μαλλί? Ταξί! Ο Βαλντεράμα ή εγώ? Oh, we were saying in pieces. Come on, come on! Όλα είμαστε μαύροι. Ωραία. Το τελευταίο που θέλαμε τώρα ήταν ένα σκάνδαλο με ναρκωτικά. Μην ανησυχείς. Για τον doping control έχω κληρωθεί εγώ. Μπλόφα. Ο καπετάνιος ξέρει ότι του βάλαμε κοριό, αλλά δεν ξέρει ότι δεν καταγράψαμε τίποτα καταδικαστικό. Κάτσε. Θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν έχεις ετοιμάσει κάτι πονηρό. Του μοβιστάνια! Κόσμα! Μαλάκα είσαι! Έχεις κάτι για μένα? Την κουβεντούλα σας στην καντίνα. Και τι θες για να μου τη δώσεις? Να φύγεις από την ομάδα, να με αφήσεις ήσυχη. Αυτό κανονίζεται. Καλή περιοχή που φαίνεται στα αριστερά μας είναι η αρχαία αγορά, καρδιά της αρχαίας Αθήνας. Δεν μου λες, γιατί μου τη δίνεις? Θα μπορούσες να την πας, ας πούμε, στον εισαγγελέα, να μου κάνεις μεγαλύτερη ζημιά. Δεν μ' αρέσει η δημοσιότητα. Ναι, όπο, κρίμα. Κρίμα γιατί εγώ έχω κάτι φιλιά με τον Καλπάκη, ό,τι πρέπει για εξώφυλλα. Ο άντρας της πέθανε και αυτή το γλεντάει πάνω από τον τάφο του. Εκεί να δεις δημοσιότητα. Βερά, δεν μπορείς να με πετάξεις από την ομάδα. Σε έχω. Εντάξει,
τουλάχιστον πες μου γιατί το κάνεις. Αν ήθελες λεφτά, ας τα ζητούσες. Δεν είναι θέμα λεφτών, εντάξει. Είναι θέμα αρχών, θέμα τάξης. Τόσα χρόνια εγώ βοηθάω το Στέλιο. Εγώ διοικούσα την ομάδα και ο Στέλιος έπαιρνε τα έψημα. Χωρίς εμένα οι Πάρθυρες θα παίζανε τώρα στο ερασιτεχνικό. Τώρα όμως που λαδώνεις τους παίκτες, αυτό θα καταφέρεις. Θα τη ρίξεις την ομάδα. Να πέσει, δεν με νοιάζει, να πέσει. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πέσουν οι Πάρθυρες. Νιόνιο, βάλ' το πάλι, ρε. Σε αυτό το σημείο, ας ξανακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο που μας προσκόμισε ο καλεσμένος εκπομπής μας. Νίκος Φουντούκης, και που φυσικά ενοχοποιεί τον αντιπρόεδρο της ομάδας Βασίλη Καπετάνιο. Κάτι σούλιδες στην κασέτα λένε για γάτες και ποντίκια για μας, λένε. Δεν είναι θέμα λεφτών, εντάξει. Είναι θέμα αρχών, θέμα τάξης. Τόσα χρόνια εγώ βοηθάω τον Στέλιο. Εγώ διοικούσα την ομάδα και ο Στέλιος έπαιρνε τα έψημα. Χωρίς εμένα οι Πάρθυρες θα παίζανε τώρα στο ερασιτεχνικό. Τώρα όμως που λαδώνεις τους παίκτες, αυτό θα καταφέρεις. Θα τη ρίξεις την ομάδα. Να πέσει, δεν με νοιάζει, να πέσει. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πέσουν οι Πάρθυρες. Yes. Κάθαρση εδώ και τώρα. Η συμμορία του καπετάνιου με συνενόχους τους Παλτά, Μαλεβίτη, Κανασούλη και τον πρώην συμπαρουσιαστή μου Σταύρο Γκόγκο ξεσκεπάστηκε. Σταύρο! Αζερμπαϊτζάν. Έτσι, για να μπαίνεις και στο κλίμα. Ναι. Βάλε μπρος. Ωραία. Πάτα γκάζι. Ωραία. Άστε αναμένει. Σε ευχαριστώ για όλα. Δεν έκανα για τίποτα, ένα καλό διατράβησε. Εντάξει, δεν είναι μόνο για τώρα. Βέρα, για την ομάδα θα έκανα τα πάντα. Μόνο για την ομάδα. Μικέ! Πήγαινε, σε περιμένω. Θα σου εξηγήσω. Άσε με, ρε Καλπάκι. Κάτσε, ρε Βέρα, να σου πω. Πήγαινε, ρε, Μικέ! Άσε με, ρε Σκαρίμπα. Αποφάσισε τι θέλεις. Μια κρύο, μια ζέστη είσαι. Χαλασμένος θερμοσύφωνας. Τι κάνεις εδώ? Διακοβέ, πού τα λέω, σε ποια κάμερα τώρα τα λέω? Ντουγρού. Στην κάμερα που έχει κόκκινο φωτάκι αναμένο. Μην ανησυχείς, μπορεί να τα λες και λίγο σε μένα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα τα καταφέρεις. Ναι. Βάλε το κουμπαρά στη μέση. Ναι. Γεια σας, μάγκες. Χαίρετε. Από σήμερα, και στο εξής, τέρμα τα αντίφραγκα με Νίκο Φουντούκη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Ιάκωβο, ευχαριστώ και το κανάλι. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στο τέρμα τα αντίφραγκα, επιτέλους. Πάνθηρες forever. Νίκο, ένας αγώνας έμεινε. Ναι. Σε περίπτωση νίκης, οι Πάνθηρες παραμένουν στην Α' Εθνική κατηγορία. Ναι, ένας αγώνας. Μπαράζ όμως. Παιδιά, την Κυριακή όλοι στο γήπεδο. Όλοι. Δυνατά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάναμε λάθος. Μην παρετήσε. Να κολλάς πάνω σε κάτι σαν γραμματόσημο μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου. Πρόεδρε, άσε τις ιστορίες του παππού σου. Έχεις καμιά ιδέα τι να κάνουμε? Δεν θα έρθω στην πρόβα αύριο. Τι? Παίζουν οι Πάνθηρες την ίδια ώρα. Και είναι πιο σημαντική από την πρόβα, ε? Ναι. Και παίζω και στοίχημα και τζόγο. Και δεν θέλω να κρύβομαι άλλο. Αν με αγαπάς, θα με καταλάβεις. Άλλωστε είμαι χάλια ηθοποιός, αφού όλη μου η ζωή είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να το δεχτείς. Και είναι και κάτι ακόμα. Εμφανίζομαι σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Το τέρμα τα δίφραγκα. Γίνεται, εσύ δεν είσαι στη φυλακή? Φυσικά και δεν χαίρομαι που σ' ακούω. Αύριο κιόλας. Δεν μπορώ αύριο. Έχω αγώνα αύριο. Ναι. Καλά, θα δω. Με πιάνει πάλι. Πάντα όταν έχει αγωνία με πιάνει. Απ' σου! Πάντα με αγωνίες.
θα με βρεις για την απιστία μου. Είσαι ελεύθερη πια από μένα. Και μόνη. Τι ήρθες να κάνεις εδώ? Πολύ ώρα, πες μου. Έχω να σου κάνω μια πρόταση που δεν θα αρνηθείς. Τι, να σου φέρνω τσιγάρα στη φυλακή? Όχι. Να με βοηθήσεις να τα αγοράζω μόνος μου. Πόσο ήπια, καμιά μπύρα? Δύο? Όχι. Πέντε? Όχι. Παραπάνω? Ό,τι βλέπεις εδώ πάνω. Γιατί το έκανες αυτό? Καλά, βρε, εγώ μου σου λέω γιατί. Δεν αντέκω το πίεση. Εδώ, οικογένεια. Δεν θέλω να σε κάσω όπως τον γυναίκα μου. Σου αυτό δεν θα με χάσεις. Δεν θέλω να σε κάσω. Εσύ γιατί τον άφησες να πιει? Δεν το ήξερα. Οι παίκτες με φωνάξαν και με είπαν δεν είναι στα αποδυτήρια. Τώρα τι κάνουμε? Πάντως έτσι δεν μπορεί να ακούω, Τσάρι. Δεν τον βλέπεις πώς είναι. Μπορώ? Όχι. Μπορώ. Μπορώ, κυρία Πρόεδρε, μη με διώξει. Είμαι καλό. Μπορώ. Όχι. Μπορώ, καλό. Όχι. Και μια πολύ άσχημη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής που ήρθε ο Βαλανές που μισή επιμόντως στο νοσοκομείο. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για τους πρόκτηρες. Ο Ιωάννης Βαλανές που δεν θα είναι σε κάθε πάση της ομάδας και τα προβλήματα φαίνονται να πολλαπλασιάζονται την τελευταία ακριβώς στιγμή που οι πάνθηρες θέλουν αυτή τη νίκη για να σωθούν στην κατηγορία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Panther Stadium. Οι δύο ομάδες κάνουν την εμφάνιση τους σε μια πανέμορφη ατμόσφαιρα. Για τους Panthers αυτός είναι ο αγώνας της χρονιάς. Με νίκη παραμένουν στη Super League. Παρόλη την κακή πορεία της ομάδας, οι οπαδοί των Panthers έχουν δημιουργήσει μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα. Το κήπεδο φλέγεται και νομίζεις ότι οι Panthers πάνε για πρωτάθλημα. Η Βέρα Σκαρίπα μας εκπλήσει ακόμα μια φορά, καθώς φοράζει τους παίκτες και φαίνεται να τους δίνει οδηγίες. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, εντάξει. Έτυχε τώρα να μην έχουμε προπονητή, θα κάνουμε σαν να έχουμε. Παίξτες, ό,τι συστήματα ξέρετε κάντε το, εγώ δεν ξέρω να σας πω. Όσο καλύτερα μπορούμε, δεν θα φάμε γκολ, μόνο θα ρίξουμε. Ένα, τα κάνουμε ένα στο. Ό,τι χαιρετάμε. Ένα, δύο, τρία, στο. Ένα, δύο, τρία, στο. Γερά. Για φάμε. Θα τα καταφέρουμε, εντάξει. Ναι, θα καταφέρουμε, μην ανησυχείς. Μας έχεις στήσει καλά ο Μπαλανές. Μακάρι Παναγία μου, θέλω να τους δεις τι να κάνουν, να φωνάζεις. Εντάξει. Εντάξει. Είσαι ο Μιχάλης Καλπάκης, αρχηγός της ομάδας. Άλλο τα προσωπικά, άλλο οι πάντες. Καλά τα είπα. Αμήνονται ενώ οι αντίπαλοι φαίνονται να είναι πιο εξάρτητοι. Αμήνονται πάντα οι παίκτες των Πανθύρων. Φαίνεται να υπάρχει μεγάλο άγχος λόγω της σπουδαιότητας του παιχνιδιού. Μια όμορφη τριπλέτα των ειδικών θα βγουν τέταρτα γκολ. Γκολ κυρίε και κύριοι, 0-1. Οι Πανθύρες κάνουν 0-1. Ο Γιάροσλαβ πρέπει να γυρίσει πιο πίσω και η άμυνα να συγκλίνει στο κέντρο. Τι μου τα λες εμένα, σε αυτούς πες τα. Ο Χίνης κάνει το 0-1 και τα πόδια των Πανθύρων φαίνονται πιο βαριά. Και άλλη επίθεση από τους ερυθρόλεπους που σφυροκοπούν την άμυνα του Πανθύρων. Και ενώ στην άμυνα και 0-2 με ίδιο τρόπο. Γυρίζει καρμπό με το πρώτο γκολ. Ρε φιλαράκο, το μαλλί που το φτιάχνεις. Οι Πανθύρες στο Καναβάτσο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα και η υπόθεση παραμονή φαντάζει όνειρο ακόμα και στο πιο τρελό παντού της ομάδας. Οι εξέτερα ενοχισμένοι. Τη βάψε, πατριώτη. Όπως πάμε, πρέπει να βρούμε μάτια για τον χρόνο. Δεν θα μιλήσει στην ομάδα. Τι να πω. Δεν φταίς εσύ. Κάποιος πρέπει να τους πει κάτι. Πικίνι. Το
δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με τους Πάνθηρες να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για παραμονή στη Super League. Θα γίνει μια φανταστική σέντρα στην καρδιά της περιοχής και θα πάρει! Τώρα το μόνο που μένει να πάρουμε το κόρνερ. Συγγνώμη. Δεν το βάζουν κάτω. Θα μου πει ποτέ είναι κόρνερ. Ναι, με. Το παλιό Κώστα που με μία τη δίνει στο Γιάρωτλα που την ανοίγει καταπληκτικά και το καλπάκι στα δεξιά. Θα σεντράρει. Τώρα είναι κόρνερ. Να το κόρνερ λοιπόν, πάει ο Γιάρος να το εκτελέσει. Τερμά, θες να δεις το φως σου. Και τι φώτα. Γιάρος να το εκτελεί και βάλε... Μέχρι εδώ για να το χάσουμε! Άρα! Έλα! Έλα! Πρόεδρε, μας έκανες περήφανες εμάς τις γυναίκες. Συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στους παίκτες. Κυρία Σκαρύπα, συγγνώμη, μετά την επιτυχία της ομάδας να παραμείνει στην Α' Εθνική κατηγορία, ποια είναι τα σχέδια για την νέα σεζόν? Ναι, έχουμε πολλά σχέδια, θα κάνουμε πολλές μεταγραφές. Βέβαια, ακόμα είναι λίγο νωρίς για να τα αποκαλύψουμε όλα, αλλά έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Μίστερ Μπαλανέσκου, έχετε ξεχωρίσει κάποιους στόχους για την ομάδα, για τη νέα σεζόν? Ναι, ο κύριος Μπαλανέσκου δυστυχώς σήμερα δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Ένας κολλικός νεφρού τον κράτησε μακριά από το γήπεδο, αλλά... Για μας, ρε! Τι γίνεται, ρε, παιδιά? Τι? Το θεώρησα χρέος μου απέναντι στο λαό των Πανθύρων να βγάλω αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα. Όσο κι αν με στεναχωρεί, έπρεπε να το κάνω. Τι γίνεται, τι λένε? Μάλιστα, νομίζω ότι αυτό που θα μιλήσει κυρίαρχα είναι η εικόνα. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ στο επίμαχο, το οποίο παραλαμβάνω αναμένεται να προκαλέσει στριγμούς.
ψύχος. Η εικόνα μιλά από μόνη της, καθώς υπάρχει πλάνο με την Βέρα Σκαρίδα. Κάνε ροδοκία. Δεν το έκανες. Πώς απλά είναι. Βένι Βίτι Βίτσι, ήλθον είδων και νίκησον. Άρα αυτό τον παππού σου. Πολύ θα ήθελα να τον είχα γνωρίσει. Ναι, αλλά αυτό δεν το είπα ο παππού μου. Το είπε ο Ιούλιος Κέσαρας όταν κατέκτησε το χωριό του Αστερίξ. Έχω πάει εκεί στο ΠΑΠ. Βέβαια, το 98. Είχα πάει εκδρομές στη Euro Disney. Ρε αγόρι μου, αυτές δεν είναι εκδρομές. Τώρα που θα δοθούμε και θα έχουμε για τα λεφτά της Καρύμπα, πες μου που θες, όπου θες μπορούμε να πάμε και στον Άρη. Πες μου που θες να σου γράψω επιταγή. Όπου θέλω. Όπου θες. Όπου θέλω. Oh. Στο Ραβανιέρι. Στο ποιο? Στο χωριό του Αϊ-Βασίλη. Και τα ράρντος θα σου πάρω, να σε πετάξουν μέχρι εκεί. Περίμενε. Τον αδελφό μου δεν ψάχνεις. Μιχάλη. Είσαι απίστευτη, ε. Μετά από αυτό που έκανες τολμάς και εμφανίζεσαι μπροστά μου. Αδερφή σου είναι αυτή. Άκουσες, σου είπα. Ναι, άκουσα, αδερφή σου είναι. Ναι. Ωραία, έλα μαζί μου, μου κάνεις. Να πάμε πού? Θα δεις. Εμπιστέψουμε. Οκ. Okay. Δεν μπορώ να σας δώσω υλικό. Περιέχει προσωπικά δεδομένα πελατών. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να δω τους άλλους πελάτες. Ένα πλάνο που έχει και εμένα μέσα θέλω να δω. Χθες το μεσημέρι, πριν τις 12. Δεν μπορώ χωρίς άδεια του διευθυντή. Θα χάσω τη δουλειά μου. Ναι, αλλά μέχρι να πάρεις εσύ την άδεια, εγώ θα χάσω το πλάνο που θέλω. Η Σκαρύμπα δεν είσαι. Ναι, αυτή που λάδωσε το διαιτητή. Κοίτα, δεν ξέρω για λάδωμα, αλλά εκτίμησα πάρα πολύ το κόλπο που έκανες με τον κομμενάκι στο κόρνερ. Λοιπόν, αν μου το κάνεις, το έχεις στο πλάνο. Αφού δεν γίνεται αλλιώς. Ρε, κάνε αυτό που σου λέει, αλλιώς δεν θα ξαναδείς βυζί στη ζωή σου. Κάτε, ρε, φίλε, ένα αστείο κάναμε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? Ποιος? Μιχάλης Καλπάκης, αρχηγός της ομάδας. Α, μπορείς να κάνεις λίγο zoom. Να το! Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έκανα και τίποτα. Πώς, ήρθες μαζί μου. Μην κοιτάς εσύ, ρε. Ανάσα και σπρώξε προς τα κάτω.
σπρώχνω, γιατρέ, δεν βγαίνει το άτιμο. Δυνάμωσε λίγο τη φωνή. Βέρα, ήδη είναι παράτυπο που την έχουμε εδώ μέσα. Σε παρακαλώ, να μην δει και ο πιτσιρικά στον μπαμπά του. UEFA παίζουμε. Europa League λέγεται. Δυνάμωσε η τηλεόραση. Σε ευχαριστώ. Και όταν θα βγούμε στο UEFA, στο Europa League, θα έχει εισιτήριο διαρκεία. Καλά, σπρώξεσαι τώρα και βλέπουμε. Βγάλ' το! Αγόρι! Παίρνει φωτιά και βγαίνει αρά, γιατί μας περιμένει. Αν την αγγίξεις θα καείς, να καεί θα σε σταθείς. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Παντελώνει, σε ρίχνει κάτω. Αν θέλει, σε σηκώνει. Αν θέλει, σε ξυψώνει. Αν θέλει, σε σκόνη. Μπορεί να είσαι πλάι τη και αυτή να είναι μόνη. Σε βάζει και ονειρεύεσαι κι εσύ, δεν το ξέρει. Στραβή, άμα τη κάνει, πάντα θα υποφέρει. Ένα χαμογελό τη, μια πινελιά με χρώμα. Σε έχει αυτοκόλλητο, αν θέλει, ξένο σώμα. Χειμώνα, αν θέλει, κάνει το καλοκαίρι. Την άνοιξη στο σπίτι σου αυτή θα τη φέρει. Όπω για τα αστέρια, να φτιάξει ουρανό. Κι αν θέλει, τον αφήνει για πάντα αδιανό. Μια γυναίκα πια όλα τα καταφέρνει. Εσύ πουλά τα πάντα κι αυτή ό,τι θέλει παίρνει. Μπορεί να σου γλυκάνει την πιο πικρή στιγμή. Γιατί μια γυναίκα μαγκά όλα τα μπορεί. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Σε αφήνει να διαλέξεις και στο τέλος παίρνεις ό,τι θέλει αυτή. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Αν κρυφά θέλεις να φύγεις, σου έχει αφήσει αυτή την πόρτα ανοιχτή. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Σε αφήνει να διαλέξεις και στο τέλος παίρνεις ό,τι θέλει αυτή. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Ή αθλητικό, σε λύνει και σε δένει. Αν θέλει το λεπτό, τη μία Παναγία, την άλλη αμαρτία. Είναι και άλλη τη άμα είναι και κυρία. Αν θέλει, αφιδατώνει το φως από τα αστέρια. Και γίνεται αστέρι του ουρανού σου τα λιμέρια. Μπορεί να χρωματίσει τι γκρίζε σου γωνιέ. Γι' αυτήν όλα τα beat, γι' αυτήν να έχει πενιέ. Χιλιόμετρο τη γίνεσαι, στέκεται ή σαφήνει. Σαν να βέμα γουστάρι, κι αν όχι απλά σε σβήνει. Πατράχει πριν κυπόβουλο, αυτή θα αποφασίσει. Αυτή είναι η Ανατολή, αυτή είναι και η Δύση. Τα ράζει όποτε θέλει, τα ήσυχα νερά μα. Κερνάει μοναξιά, ήδη παίρνει μακριά μα. Κερνάει και αγάπη, αρκεί να είσαι εκεί. Γιατί μια γυναίκα μάγκα όλα τα μπορεί.
τα μπορεί.